Τώρα θα συνδεθούμε απευθείας με το στούντιό μας στη Χαλκίδα για να καλησπερίσουμε τον εκεί βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια και εκ νέου υποψήφιο, τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου. Καλησπέρα, κύριε Αποστόλου. Θα παρακαλούσα να φτιάξουμε τον ήχο για να σας ακούω κι εγώ και να έχουμε έτσι μια γρήγορη επικοινωνία. Με ακούτε, καλησπέρα. Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και βέβαια και για την εικόνα που δώσατε για μια συγκέντρωση η οποία πραγματικά είναι από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων και ήδη τέτοιες συγκεντρώσεις έχουμε αρχίσει να κάνουμε και από τις προηγούμενες επισκέψεις του Προέδρου στην επαρχία. Ναι, σίγουρα στην είναι επαρχία. Και η εντύπωση, όλα παίζουν το ρόλο τους. Η μεγαλύτερη όμως ένδειξη το τι θέλει ο κόσμος είναι η κάλπη και πλησιάζουμε στην Κυριακή της κάλπης με αρκετούς αναποφάσεις τους, με αρκετούς προβληματισμένους και με αρκετούς μπερδεμένους. Και θέλω να αφαιρθώ στο σημερινό με το θέμα του κυρίου Κατρούγκαλου, που από πολλούς έτσι χαρακτηρίζεται ως αυτογκόλ. Πώς μπήκε αυτό την τελευταία στιγμή, κύριε Αποστόλου? Κοιτάξτε, κυρία Παρασκευά, οπωσδήποτε γίνονται τέτοιες παραποιήσεις, ιδιαίτερα από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, που τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν έχει κρυφεί η ατζέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η περίπτωση τώρα η συγκεκριμένη αφορά κυρίως προσωπικές θέσεις του κυρίου Κατρούγκαλου. Ανέλαβε ο ίδιος τις σχετικές ευθύνες αποσυρώμενος από την συλλογική προσπάθεια. Ταυτόχρονα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε σαφές ότι όποιος παρεκκλίνει είτε συνειδητά είτε από λάθος σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όσον αφορά τις εκλογές βάζει τον εαυτό του εκτός της συμμετοχής του στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα αύξηση των εισφορών των επαγγελματιών. Εγώ κύριε Αποστόλου, θέλω να σας πιστέψω και φαντάζομαι και όσοι μας παρακολουθούν. Ωστόσο, ο κύριος Κατρούγκαλος και στην πορεία του στο Υπουργείο, όταν ήσασταν στην κυβέρνηση, πήρε νόμους, βέβαια με πολιτική εντολή από την κυβέρνηση τότε, που ήταν πολύ επώδυνοι και κυρίως για τους συνταξιούχους μας και τους πληρώνουν ακόμη μέχρι τώρα. Και πολλοί από το χώρο σας έλεγαν ότι δεν θα έπρεπε καν να είναι τώρα μαζί σας σε αυτή την αναμέτρηση, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και πολλά στελέχη είχατε παραδεχθεί ότι έγιναν λάθη από τον κύριο Κατρούγκαλο στη διαχείριση του ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού. Κοιτάξτε, είπε και ο πρόεδρός μας πριν από λίγο, δεν είμαστε αυτοί που λέμε ότι δεν έγιναν λάθη. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά αναφέρεστε στον γνωστό νόμο το Κατρούγκαλου, υπήρξε ένα πρόβλημα με την προσωπική διαφορά. Έτσι. Αυτό ήταν ένα ζήτημα που δεν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε γιατί υπήρχε τέτοια πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην ξεχνάτε ότι αφορούσε περίοδο μνημονίων και καταλαβαίνετε ότι μας επιβλήθηκε ως υποχρέωση. Στόχος μας όμως είναι αυτό το κομμάτι να είναι από τα πρώτα που θα αντιμετωπίσουμε για να επανέλθει ουσιαστικά ο συνταξιούχος στις αποδοχές τις οποίες είχε πριν τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων. Μάλιστα. Όμως για την προκειμένη περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ιδιαίτερα όσον αφορά τους επαγγελματίες υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που παίρνουμε με το πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει που θα τους διευκολύνουν. Όπως για παράδειγμα έχουμε το αφορολόγητο όριο στα 10.000 ευρώ. Όπως μιλάμε για την μείωση μέχρι και εξαφάνιση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα τρόφιμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης να συμμορφωθεί με αυτόν που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως και άλλα θέματα τα οποία θα διευκολύνουν γενικότερα τους επαγγελματίες. Λοιπόν, να σταματήσει αυτή η ιστορία η οποία ήταν κυρίως μια επιπόλαια, θα έλεγα έτσι, προσέγγιση από πλευράς του συγκεκριμένου προσώπου, όμως υπήρξε άμεση επέμβαση, άμεση παρέμβαση και πλέον δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Λοιπόν, επόμενο ερώτημα που μπορεί να σας το έχουν κάνει και πολλοί συμπολίτες σας στην Εύβοια. Γιατί θέλετε να είστε πάλι, γιατί είστε πάλι υποψήφιος και τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε και δεν έχετε προλάβει να κάνετε. Και το λέω γιατί είστε ένα πρόσωπο με πολύ μακρά πολιτική πορεία, με πολλή προσφορά στην πολιτική ζωή του τόπου, πολλά χρόνια υπουργός, βουλευτής από το 1996 είχατε εκλεγεί. Τι είναι αυτό που δεν έγινε, κύριε Αποστόλου, και θέλετε να κάνετε την επόμενη τετραετία? Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο ήταν, θα σας έλεγα, απαραίτητη η συμμετοχή μου για τον απλούστατο λόγο, όχι μόνο λόγω της εμπειρίας και της προσέγγισης των θεμάτων γενικότερα, αλλά βρισκόμαστε σε μια ώρα που η Εύβοια απαιτεί πλέον να γίνουν εκείνα τα έργα και από πλευράς υποδομών, για παράδειγμα όπως μιλάμε για τα οδικά δίκτυα, αλλά και για περιοχές οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθούν την επόμενη μέρα. Γνωρίζετε ότι κατάγομαι από τη Βόρεια Εύβοια και εκεί είχαμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να μείνει ο κόσμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι το ζητούμενο και πάνω σε αυτά νομίζω ότι και έχουμε καταθέσει σχετική πρόταση για το ευρύτερο έτσι αναπτυξιακό σχέδιο της περιοχής, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργούμε προϋποθέσεις τέτοιες για να υπάρξει μια συγκεκριμένη απασχόληση, μια απασχόληση η οποία ό,τι έχει δυνατότητα από πλευράς συγκριτικών πλεονεκτημάτων η περιοχή αλλά και η ευρύτερα η Εύβοια να βοηθήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι έχω χειριστεί ιδιαίτερα τον αγροτικό χώρο που το αγροτοδιατροφικό κομμάτι είναι ζητούμενο σήμερα, έτσι, γενικότερα για τη χώρα, αλλά και για τα άλλα θέματα νομίζω πως θα προσφέρω όσο γίνεται περισσότερα για να ξεκολλήσουμε επιτέλους από την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα πρόγραμμα που υλοποιεί για το ζήτημα της Βόρειας Εύβοιας και των άλλων περιοχών που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από πλημμύρες, πυρκαγιές και πολλά δεινά δυστυχώς που έχουν βρει το πανέμορφο νησί μας. Εσείς στο δικό σας πρόγραμμα έχετε κάτι περισσότερο και όσον αφορά τα χρήματα για να γίνουν αυτά, έχετε μεγαλύτερο μπάτζετ να διαθέσετε στο προγραμματισμό σας σε σχέση με την Εύβοια? Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι διαφορές. Θα σας πω, κοιτάξτε, αναδεικνύουμε ιδιαίτερα, τώρα μια και μιλάμε για την Εύβοια, κατά τόπους συγκεκριμένες προτεραιότητες, οι οποίες και από πλευράς δυνατοτήτων των περιοχών υπάρχουν οι προϋποθέσεις να υλοποιηθούν, αλλά και ταυτόχρονα συγκεκριμενοποιώντας κάθε μια από αυτές τις πλευρές. Πάρτε για παράδειγμα έτσι τώρα, η Βόρειος Εύβοια έχει ένα μεγάλο κομμάτι που ασχολείται με την ελαιοκαλλιέργεια. Εκεί μπαίνουμε και λέμε ότι εδώ πρέπει να γίνουν αυτές οι κινήσεις, να αποκατασταθεί αυτό το κομμάτι, να δούμε ένα κόσμο ο οποίος να ασχολείται όχι μόνο αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά κυρίως με τη δυνατότητα αυτού που λέμε συμπληρωματικού εισοδήματος, ούτως ώστε παντρεύοντας βασικά έτσι τον αγροτικό χώρο, το μεγάλο τουριστικό πλεονέκτημα που έχει η Εύβοια. Αν αυτά λοιπόν μπουν σε μια λογική υπηρέτηση του βασικού στόχου να μείνει ο κόσμος εκεί, μπορούν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να μας δώσουν μία απάντηση. Άρα λοιπόν έχουμε εξειδικευμένες προτάσεις για κάθε κλάδο και του πρωτογενούς τομέα και βεβαίως ιδιαίτερα με τον τουριστικό, γιατί θεωρούμε ότι αυτές θα είναι οι βασικές παράμετροι για να μπορέσει η Εύβοια γενικότερα θα σας έλεγα, αλλά και ειδικά η Βόρειος Εύβοια να βγει από το αδιέξοδο που βρίσκεται σήμερα. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία, κύριε Αποστόλου.